Κωνσταντίνε, τι είναι αυτό το πράγμα? Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε στα Τσέντε Studios τον Κωνσταντίνη. Γεια σου ρε Κωνσταντίνης, γεια σου ρε παιδιά και καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Ποιον σας έφερα μετά από ένα χρόνο, ακριβώς μετά από ένα χρόνο, τον Κωνσταντίνης, τον ξάδερφο. Πού σε ρεξά? Εδώ είμαι εγώ. Πού να είσαι? Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά σήμερα. Στα καλύτερά σου? Ναι, μια χαρά. Είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Βεβαίως. Και... Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε έφερα σήμερα εδώ, ξέρεις γιατί. Για να δοκιμάσουμε περίεργα Halloween γλυκά. Πέρα από τα Halloween, σου έχω και τις πιο ξινές καραμέλες του κόσμου και τους πιο καυτερούς ξηρούς καρπούς του κόσμου. Που δεν μπορεί να τους φάει άνθρωπος. Είσαι έτοιμος να τα δοκιμάσεις? Είμαι έτοιμος να πεθάνω. Εγώ σίγουρα θα πεθάνω. Εσύ πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις όμως, γιατί είσαι πάρα πολύ γενναίος και τα τρως αυτά. Σε έχω δει, σε έχω παρατηρήσει. Ναι. Με τα ξινά, εγώ τα παίζω στα δάχτυλα. Τώρα με τα καυτερά. Θα δείξει, ε. Τι πρέπει να κάνουμε όμως πρώτα πριν ξεκινήσουμε το φαγητό? Τι κάνουμε συνήθως πριν φάμε? Πώς? Πλένουμε τα χέρια μας. Δώσε. Είσαι πολύ καλός. Είσαι πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό σου έχω το πρώτο. Και εδώ πέρα. Αυτό είναι hand soap, το λέει κιόλας. Είναι σαπούνι για τα χέρια. Απλά θέλω να το δείξω στο βίντεο γιατί είναι μια τέλεια γατούλα και θέλω να το μυρίσεις. Να μου πεις τι άρωμα σου βγάζει. Για μύρισε. Αντιβίωση. Αυτό. Τι σου μυρίζει? Δεν είναι μια δική του μυρωδιά, δεν είναι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λέει ότι είναι cherry, κεράσι. Α, ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο και διακοσμητικό? Πολύ ωραία. Μοιάζει πάρα πολύ με τη γάτα από την Αλήξη Χώρα των Θαυμάτων. Είναι τέλεια. Έλα να πλύνουμε χέρια. Πιες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο που έχω αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει μέσα. Θα το ανακαλύψουμε μαζί παρέα. Λέει κιόλας εδώ trick or treat. Κέρασμα ή φάρσα, γλυκά πρέπει να έχει. Και εδώ λέει pumpkin, κολοκύθα, θες να το ανοίξεις εσύ? Αχα. Έχει πολλά ρε. Εδώ έχει κάτι... Τρουφάκια. Ναι, τρούφες έχει εδώ, πορτοκαλί, ενδιαφέρον. Τι άλλο έχουμε? Είναι κάτι σοκολατάκια. Ναι, σε σχήμα κολοκύθας. Καλά, αυτή είναι πανέμορφα, δεν τα κουμπάς. Αυτά είναι κρίμα να τα φας. Τι άλλο έχει? Και ζελεδάκια και marshmallows. Α, κοίτα, έχει νεκροκεφαλές, marshmallows, πορτοκαλί, σακολοκύθες. Σίγουρα θα δοκιμάσουμε τα τρουφάκια. Πάμε να δοκιμάσουμε πρώτα αυτά. Σύμπα ένα τρουφάκι. Σ' αρέσει τα τρουφάκια? Είμαι εδώ. Α, οκ. Okay. Καλό. Τι έπαθες? Τέλειο. Αλήθεια? Έλα ρε, σταμάτα. Μου θυμίζει λίγο το cake pop. Ναι, μοιάζει με cake pop. Βασικά είναι σαν κορμό σοκολάτας, να το πω. Είναι όλο σοκολάτα μέσα, δείτε. Πάρα πολύ καλό, ε. Βέβαια είναι πάρα πολύ γλυκό. Ε, δεν γλυκίζει πάρα πολύ? Ωραίο είναι. Τι είναι? Πολύ ωραίο είναι. Ναι, ωραίο είναι. Για πες, ποια θες από τα δύο? Τα δύο. Θες να δοκιμάσουμε αυτά ή αυτά? Με τα ζελεδάκια τώρα έχω ένα πρόβλημα με το δόντι μου και... Α, τι έχεις? Έτρωγα πολύ παλιά. Γέφυρα. Με λιγώνουν πάρα πολύ. Σε λιγώνουν, ναι, γιατί ναι, έχουμε να φάμε και άλλα ζελεδάκια. Οπότε σοκολατάκια. Οκ, okay, ό,τι πει εδώ ο καλεσμένος μας, ο Ξά. Ρε εσύ, αυτά τα λυπάσαι να τα φας. Κοίτα πόσο όμορφα είναι. Είναι πανέμορφο. Έλα, πάρε. Όντως. Σκέτη σοκολάτα γάλακτος πρέπει να είναι αυτό. Τίποτα το σπουδαίο, ε. Θα μου πάτε ζάχαρο σήμερα, ε. Κανόνισε που τα τρως ολόκληρα, ε. Κανόνισε να σε κυνηγάω μετά. Και τι σου έχω εδώ? Τέλειο και διακοσμητικό είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ώρα που κάθεται. Σου έχω ένα mystery bug. Ένα mystery σκελετό. Ο οποίος μέσα. Δεν ξέρω τι έχει. Μάλλον πρέπει να έχει ζελεδάκια. Θα το ανακαλύψουμε παρέα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίος. Και το κρατάς και σαν ball για να βάζεις ό,τι θέλεις εσύ μέσα. Ωρε εσύ! Είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο μέχρι πάνω. Αυτό θα έχει καλά. Πού να τα ρίξω? Πού να τα ρίξω πάνω μου? Γεμάτο γλυφιτζούρια. Κοίτα, χαμός. Δεν έχω δει πιο πολλά. Όχι μόνο γλυφιτζούρια και καραμέλες. Κοίτα εδώ. Αυτό θα πει γεμάτο. Γλυφιτζούρι εδώ σε σχήμα κολοκύθας. Γλυφιτζούρι σε σχήμα πάλι κολοκύθας κόκκινης. Marshmallow, καραμελίτσες. Και αυτές είναι ωραίες καραμέλες. Ναι. Αυτές είναι τέλειες. Ναι, spooky roll λέγεται αυτό. Spooky fish strawberry, αυτό πρέπει να είναι καραμέλα. Λογικά πρέπει να χρωματίσει και τη γλώσσα αυτό. Πάνω κάτω αυτά έχει σε επαναλήψεις και κλασικά γλυφιτζουράκια. Πρέπει να διαλέξεις ένα από όλα αυτά. Δεν γίνεται να τα φάμε όλα. Ωραία. Την τζίκλα θέλεις με τη φράουλα? Ναι, και μετά αυτό το γλυφιτζούρι. Α, όχι, καραμέλα είναι ρε. Okay. Α, φαντάζομαι να είναι πολύ ξινή, οπότε πάμε. Δεν νομίζω. Να είναι πολύ ξύλο. Είναι κανονική, ε. Mm. Ωραία. Να μην πω στον κόπο να τη φάω. Έχει γεύση Monster. Το ποτό, το αναψυκτικό. Αλήθεια. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό το γλυφιτζουράκι. Θέλω να δω αν θα έχει γεύση κολοκύθας. Αν και πιστεύω θα έχει γεύση πορτοκάλι και θα ξενερώσω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, όχι, είναι ξινή. Από μέσα είναι. Είναι ξινή. Ναι. Δες εδώ τι ωραίο που είναι. Πορτοκάλι.
Κλασικό πορτοκάλι. Όχι, okay, ωραίο, αλλά πορτοκάλι. Θα μπορούσα να το έχω κάνει κολοκύθα. Basic AF. Πολύ basic. Βαριέμαι πραγματικά πάρα πολύ. Σκουπίδια. Σκουπίδια, ακριβώ. Έλα, εγώ λέω να δοκιμάσουμε και αυτέ τι καραμελίτσε. Θυμάστε, παιδιά, αυτέ τι καραμέλε που ήταν και σε κολλιέ και τι τρώγαμε από το κολλιέ και το βραχιόλι. Πω, πω, Κωνσταντίνε. Γύρισα πίσω 10 χρόνια. Τι 10, 15 χρόνια. Πόσο είμαι. 20 χρόνια. Πω, πω, είναι τέλειε. Τι έχει ξαναπάει αυτέ. Ναι. Όχι, αλλήμον, δεν θα τι έχει ξαναπάει. Πάρε και ένα γλυφιτζουράκι, ποιο θε. Το κόκκινο. Πάρε το κόκκινο. Ορίστε, πάρε το κόκκινο αυτό εδώ. Άνοιξε, Σουσάμι, άνοιξε. Εντάξει, αυτό εδώ δεν είναι Halloween, είναι κάτι σαν τροπικό βατόμουρο είναι. Αυτό basic σαν το πορτοκάλι ήταν. Δεν ήταν και κάτι special. Σκοπίδια, κατάλαβα. Φέρτο. Ναι. Πολύ ζαχαρένιο ήταν. Πολύ ζαχαρένιο. Ζαχαρούλα, μια στέλια. Και έτσι έχω εδώ. Σου έχω σοκολατάκια. Είναι λίγο τεστραμμένα βέβαια, με διάφορα creepy σχέδια. Ναι, από ό,τι διαβάζω βέβαια εδώ και ό,τι λέει milk chocolates. Σοκολάτα γάλακτος, γι' αυτό λίγο basic θα είναι. Σου κρατάω τα καλά για το τέλος, επίτηδες, ναι. Για να μην μου πάθει συγκοπή. Τώρα αυτά εδώ είναι για, ξέρεις, για τα σχήματα το βάλω. Ναι. Εγώ έτσι νιώθω. Όχι, πολύ, πολύ μαλακό είναι. Κατσικίσιο, έχει γάλα μέσα. Γιαούρτι είναι. Σαν γιαούρτι είναι. Ωραίο είναι. Περίεργο είναι. Ωραίο συνδυασμός γιαούρτι. Βασικά μοιάζει λίγο με την Kinder σε αντί για γάλα να έχει κατσικίσιο γιαούρτι. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε μάλλον. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Έλα, αυτό ήταν επιτυχία νομίζω. Ήταν καλό. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Σ' άρεσε. Θα στα δώσω να τα πάρει μετά όταν φύγει. Και πριν πάμε στα καλύτερα, θα πήξει το ζελεδάκι. Σου έχω πολύ ζελεδάκι εδώ. Και έχουμε Halloween Sweet and Sour. Είναι και ξινά. Και γλυκά. Όλη αυτή η σακούλα με διάφορα ζελεδάκια μέσα. Wow. Εγώ σίγουρα θα δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα, το στόμα του Δράκουλα. Εγώ αυτό δεν θέλω να το δοκιμάσω, το έχω ξαναδοκιμάσει, δεν είναι κάτι special. Okay. Εδώ είναι αυτά εδώ τα πολύ ωραία ζελεδάκια. Ναι, έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα, κοίτα. Το βάζεις λάθος. Εγιάζει. Πάρα πολύ σκληρό. Α, είναι πολύ cute εσένα. Όντως, πολύ. Πάει, ξύδι θα είναι εσένα, για να δω. Να αρχίνε λιγάκι. Να. Αν παλεύετε. Μου πέφτουν όλα κάτω. Επιτέλους βρήκαμε το. Μου πέφτουν όλα κάτω. Χαμός τα TED Studios, χαμός! Πάντως το χειρότερο ζελεδάκι που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτό το μάτι. Έτσι νιώθω. Κωνσταντίνε, αυτά ήταν έτσι για να σε προθερμάνω. Οι πιο ξινές καραμέλες του κόσμου που δεν πολιούνται στην Ελλάδα, τις πήρα από τη Γερμανία. Νομίζω το packaging τα λέει όλα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και το λέει κιόλας ότι είναι acid extreme. Δηλαδή πάρα πολύ ξινές. Και από ό,τι μου ενημέρωσε ο Κωνσταντίνος, γιατί εγώ γρήγορα γερμανικά, λέει ότι έχει γεύση μηλού ή ξινόμηλου. Είναι ξινόμηλο. Ξινόμηλο. Σάουα. Το ανοίγω. Αμά. Μυρίζει. Πράσινο μήλο. Λοιπόν, είναι έτσι μέσα, δείτε. Είναι πάρα πολύ μικρούλια, νόμιζα ότι ήταν πιο μεγάλα. Ρε, κοίτα, είναι σχήμα νεκροκεφαλή, υποτίθεται. Είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ένα. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Cheers. Δύο. Μην τη βγάλεις όμως από το στόμα, να την κρατήσουμε. Ένα. Δύο. Δεν μπορώ, θέλω. Και τρία. Γιατί είναι γλυκιά. Δεν θα μας έρχεται, κάνουμε. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Λείψε. Έχω πιθάνει. Μπορείς, πάμε, έχω μικρυθεί. Πάμε, πάμε. Έχω τα σάλια. Κοκακέδε. Τε, τε, τε. Ούτε έχουν τα σάλια! Εσύ όχι! Παιδιά, μαζεύει όλο σαλιά το στόμα από την ξυνήλα! Δεν καταλαβαίνετε! Και όταν σας λέω είναι τόσο ξυνή, είναι τόσο ξυνή που πικρίζει! Έχει πικριστεί όλο το στόμα μου! Βάλω! Θα το φτύσω! Θα πάρω αυτό το... Να πάρω αυτό το εργαλείο από τον οδοντίατρο που σου βάζει τα σάλια. Παιδιά, όντως, εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι τόσο ξινό. Είναι πολύ ιδιαίτερο ξινό. Έχω δοκιμάσει διάφορα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Επειδή πικρίζει, δεν μου έχει ξανατύχει από την ξύνηλα να πικριστώ. Εσύ έχεις ξαναδοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Με κάτι καραμέλες, μεγάλες κεράσι. Ναι. Toxic waste καραμέλες, αν ναι, 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 toxic waste. Νομίζω αυτό. Ήταν παρόμοιο με αυτά. Mm. Αλλά είναι τα πιο ξινά που έχει δοκιμάσει. Ναι. Είναι... Δεν γίνεται να με κοιτάς και στα μάτια και να τη μασουλάς έτσι. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που κάνεις. Το κάνεις επίτηδες. Αυτό ήταν εύκολο. Αφού ήταν εύκολο, πάμε στα δύσκολα. Έχω αυτά για κλείσιμο. Τελευταίο και καλό. Που λέγονται Reaper Chili Carolina. Και το λέει κιόλας εδώ πάνω. Προειδοποιητικό μήνυμα. Να το εδώ πέρα. Και τι λέει. The world's hottest chilies. Please use with extreme care. Βεβαίως. Αυτή τώρα η καραμέλα, μιας και τώρα αρχίζει και φεύγει λίγο η αίσθηση πολύ έντονη ξινή. Αφήνει μία πίσω σαν
Πώς είναι όταν σε πιάνει καούρα μέσα ναι, σου. Ναι, μπράβο. Ναι. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση, αλλά στο στόμα σου μετά πάει κάτω με γεύση μήλο. Να το πω λίγο πιο ακραία. Αυτό. Είναι όταν κάνεις εμετό και σου μένει αυτή η ξυνήλα στο στόμα. Έχεις αυτή την καούρα του εμετού. Period. Πάμε σε αυτά. Λοιπόν, άτα τα ξηροκάρπια. Φαντάζεσαι να σου φέρνανε τέτοια όταν πήγαινες για ποτό, σε κλαμπ, τέλειο. Και φέρε χουφτίτσα. Όλα, όλα μαζί. Θα πάμε με ένα. Όχι, ένα-ένα. Ένα-ένα δεν είναι σε κανένα. Όχι. Όχι. Όλα. Και η πολύ. Και η πολύ αλήθεια. Και η πολύ. Πού είναι το γάλα. Και να κοκκινήσει η μύτη σου. Πού είναι το γάλα. Τόσο πολύ καίει. Σταμάτα. Έφαγες μόνο ένα. Τα μάτια δεν έχουν τα κρίση. Να βλέπω τη μούρη σου. Να βλέπω που έχεις βάλει και τη μαλούρα. Έλα, φάει και ένα φιστίκι. Όχι. Έλα, μπορώ, ρε. Πρώτη φορά σε βλέπω να μην αντέχεις με κάτι. Του έχω δώσει και έχει δοκιμάσει, παιδιά, τα πάντα. Ό,τι τάκι σκαφτερό έχετε δει, τα έχει δοκιμάσει όλο ο Κωνσταντίνος. Πρώτη... Τα έχεις παίξει, τόσο πολύ. Α, ναι. Πονάει. Πονάει. Στα λέγα. Τι είναι αυτό! Μου θυμίζεις... Κωνσταντίνε, τι είναι αυτό το πράγμα! Μη βάλεις τα χέρια. Να πάθω επιληψία. Σαν τη λίγο νερό. Κωνσταντίνε, άκουσε με προσεκτικά. Λοιπόν, θα πας να τα πετάξεις στα σκουπίδια και θα πλύνεις επιτόπου τα χέρια σου. Και μην βάλεις τα χέρια σου στη μούρη, σε έφαγα. Πήγε. Ναι, πρώτα δώσω το παιδί αυτό. Παιδιά, δεν έχω ξαναδοκιμάσει στη ζωή μου κάτι πιο καυτερό. Και ευτυχώς το. Πού πάλι που τρέχουν τα σάλια. Ευτυχώς το δάκουσα μόνο από την αριστερή πλευρά. Δεν μπορώ. Αρχίζει και φεύγει, πάμε λίγο. Τι είναι αυτό, ρε! Ήταν η κόλαση στη γη. Πες μου, αλήθεια, έχεις φάει κάτι πιο καυτερό στη ζωή σου. Έχει μου διάσει γλώσσα μου, δεν υπάρχει αυτό. Μια τόσο μικρή ποσότητα. Φαντάζομαι να φας χούφτα, να τρώγεις όλη τη χούφτα. Θα είχα στείλει νοσοκομείο το παιδί, το είχα στείλει νοσοκομείο. Έλα, τι να κάνει ο καημένος, πίνει γαλατάκι. Πιέσαι το γαλατάκι. Καημένο μου. Άντε, ελικόνεψη. Λοιπόν, Κωνσταντίνης, αυτό ήταν το βίντεο. Πες μου τι σ' άρεσε πιο πολύ από όλα από αυτά που δοκιμάσαμε. Πιο ωραίο το αυτό με που θα αφήσει η εμπειρία. Είτε θα είναι αυτό εδώ, είτε οι καραμέλες ξυνές. Τα υπόλοιπα ήταν απλά generic γλυκά, δεν ήταν κάτι special. Αυτό σ' άρεσε δηλαδή πιο πολύ από όλα. Οκ, okay, το δέχομαι. Να σου πω κάτι, πώς να φάμε μια τέτοια για να μας φύγει το κάψιμο. Δεν νομίζω θα δουλέψει. Όχι, άστο. Λοιπόν, από μένα, τον Ξά Κωνσταντίνη, σας φιλούμε, σας χαιρετούμε. Από ό,τι πιο καυτερό έχω δοκιμάσει όλη μου τη ζωή και ακόμα κατακαίγομαι. Φιλάκια όλα, παιδιά. Γεια σας.